Θύμα βανδάλων έπεσαν οι πυρήνες στο ΕΠΑΜ το τελευταίο 48ωρο στην Αττική. Όπως κατήγγειλαν κάτοικοι και περαστικοί, ομάδες αγνώστων κατέστρεψαν το κιόσκι που χρησιμοποιεί ο πυρήνας Γαλατσίου Λαμπρινής και έσπασαν τα τζάμια των γραφείων του ίδιου πυρήνα. Απάνω τα κρούσματα τρομποκισμού σε βάρος πυρήνου του ενιαίου παλαϊκού μετόπου σημειώθηκαν στην περιοχή του Λεκανοπεδίου. Συγκεκριμένα, άγνωστοι σύμφωνα με μαρτυρία περί οίκων, κάποιοι φουσκωτοί κατέστρεψαν το κιόσκι που χρησιμοποιεί ο πυρήνας Γαλατσίου Λαμπρινής για την προώθηση εκλογικού υλικού ενώπιση των ευρωεκλογών τις 25 Μαΐου και έσπασαν τα τζάμια των γραφείων του πυρήνα. Ενώ στο θέμα αναφέρθηκε το στέλεχος του ΕΠΑΜ, κυρία Μαργαρίτα Γέρου. Θέλουμε να καταγγείλουμε ότι έχουν γίνει τρεις επιθέσεις στα κιόσκια του ενιαίου παλαϊκού μετόπου στην Αττική. Στο κιόσκι της Λαμπρινής Γαλατσίου, στο κιόσκι της Γλυφάδας και από έναν που αυτοαποκαλέστηκε αναρχικός, επίθεση. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο καθαρός φερέγγιος πολιτικός λόγος του ενιαίου παλαϊκού μετόπου μέσω του γραμματέα μας, του Δημήτρη Καζάκη, έχει αρχίσει πλέον να διεισδύει στο λαό, το χυμαζόμενο λαό, που μετά από αυτήν τη λέλαπα που καθημερινά βιάζεται ηθικά, ψυχικά και σωματικά, πλέον αρχίζει να ξυπνάει. Γινόμαστε επικίνδυνοι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεχόμεθα και τις επιθέσεις. Για ένα όμως να είναι σίγουρο, ότι όλοι εμείς που είμαστε οι φίλοι, τα μέλη του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε τον αγώνα μας μέχρι το τέλος, μέχρι την ανατροπή. Και ο αγώνας μας γίνεται στο δρόμο. Δεν πτωούμεθα λοιπόν ούτε από το πολιτικό σύστημα το οποίο είναι σάπιο και διεφθαρμένο, ούτε από το κατοχικό καθεστώς.